πλεξιγκλάς, αποστάσεις, μάσκες και αντισηπτικά. Τα φαρμακεία μετά την περίοδο της καραντίνας συνεχίζουν τη λειτουργία τους, παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορονοϊού. Οι πολίτες δεν είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν μάσκα κατά την προσέλευσή τους στο φαρμακείο, ωστόσο οι φαρμακοποιοί συνιστούν σε όλους να τη φορούν. Τα μέτρα συνίστανται σε 2-3 πολύ απλά πράγματα. Πρέπει να μπαίνουν στο φαρμακείο μετρημένοι, ποτέ δεν μπαίνουν 2-3 μαζί, αλλά ένας-ένας θα εξυπηρετείται στον πάγκο του φαρμακείου και από εκεί και πέρα ο επόμενος πελάτης την περιμένει υποχρεωτικά στην πόρτα, ή αν δεν υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, τουλάχιστον να τηρούμε τα 2 μέτρα απόσταση που είναι υποχρεωτικό. Εμείς στα φαρμακεία χρησιμοποιούμε μάσκες εδώ και 1,5 μήνα για ευνόητους λόγους, για προστασία δική μας, και η δική μας η σύσταση, χωρίς να σημαίνει ότι είναι και άκρος υποχρεωτικό, είναι και οι ασθενείς και οι πελάτες να φοράνε μάσκα, ειδικά αν έχουν μεταδοτικά νοσήματα, αν φυταρνίζονται, αν βήχουν. Η τήρηση των μέτρων είναι απαραίτητη, ωστόσο η σωστή χρήση της μάσκας είναι ζητούμενο για την αποτελεσματικότητά τους. Λίγο προσοχή θέλει βέβαια στη σωστή εφαρμογή αυτών των μέτρων, γιατί κάποιοι συμπολίτες μας πολλές φορές δεν έχουν την ευχέρεια ούτε τη μάσκα να φορέσουν σωστά, ή δεν το κάνουν σωστά, ή τους δυσκολεύει και δεν θέλουν να τη φοράνε σωστά. Καταλαβαίνετε, πρέπει όλοι να μπούμε σε μια αντίληψη καινούρια και μια καινούρια συμπεριφορά. Πρέπει να κρατάμε τις αποστάσεις που για εμάς τους Έλληνες είναι αρκετά δύσκολο, να είμαστε μακριά ο ένας από τον άλλον. Υπάρχουν βέβαια και αυτή η μικρή μερίδα, η μειοψηφία των εντός εισαγωγικών γκρινιάριδων συμπολιτών μας, οι οποίοι αρνούνται και τη μάσκα να βάλουν και τα μέτρα να τηρήσουν. Ενώ υπάρχει επάρκεια σε μάσκες και αντισηπτικά, οι φαρμακοποιοί εφαρμόζουν ένα άτυπο πλαφόν στη διάθεσή τους. Ενώ την ίδια ώρα οι καταναλωτές έχουν πλέον σταματήσει να προμηθεύονται μεγάλη ποσότητα φαρμάκων και σκευασμάτων υπό το φόβο της πανδημίας. Από την αρχή της επιδημίας υπήρξε μια τέτοια τάση και τα φάρμακα των χρόνιων ασθενών. Είδαμε ότι θέλανε να τα στοκάρουν στο σπίτι τους. Ήταν ο φόβος για τυχόν ελλείψεις και για τυχόν πώς θα εξελιχθεί η επιδημία έκδηλη σε όλους τους συμπολίτες μας. Υπήρχε μεγάλη έτσι ανάγκη και σε παυσίπονα, αντιπηρετικά, βιταμίνες που ενισχύουν το νοσοποιητικό. Όλα αυτά τώρα βέβαια δεν κινούνται και πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε, υποθέτω και έχει δημιουργηθεί ένα αρκετά καλό στόκ στις οικίες των καθενών μας τώρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια και από μάσκες και από αντισηπτικά. Προσπαθούμε απλά να τηρούμε ένα ανεπίσημο έτσι πλαφόν στην προμήθεια στους συμπολίτες μας αυτών των προϊόντων, για να μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε όλους.